Έχουμε μία έρευνα και συγκεκριμένες αναφορές της επιστημονικής κοινότητας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κάποιες σχετικές δημοσιεύσεις, το περιεχόμενο των οποίων ανησυχεί με τους επιστήμονες να χτυπούν καμπανάκι υπό το φόβο λειψιδρίας και με φόντο βέβαια καιρικά φαινόμενα τα οποία φέτος, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, δεν μας έκαναν τη χάρη. Και ειδικά σε επίπεδο Κρήτης δεν είχαμε τις απαραίτητες βροχοπτώσεις προκειμένου να έχουμε ένα ξέγνια στο καλοκαίρι. Η Κρήτη μάλιστα βρίσκεται μεταξύ άλλων και στις κόκκινες περιοχές με φόντο το φαινόμενο της λειψιδρίας. Θέλω να πάμε, και είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς εδώ στην Κρήτη σήμερα, στον κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη, καθηγητής υδρογεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγκατόπουλε και σε εσάς και στους ακροατές σας. Τα είπατε πολύ προσπάθησα και σωστά. Επιχείρησα να ξεκινήσω ακριβώς με ένα πρόλογο για να αποτυπώσω γενικότερα τη γενικότερη ανησυχία. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο γενικό σχόλιο από εσάς. Πόσο οι καιρικές συνθήκες σας έχουν προβληματίσει με φόντο και τον κίνδυνο αυτό το φαινόμενο της λειψιδρίας να απλωθεί ακόμα περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες? Η αλήθεια είναι ότι βιώσαμε, αυτή είναι, θα είναι η δεύτερη χρονιά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εύχομαι να αλλάξει κάτι τους δύο μήνες, τους υγρούς ας πούμε μέχρι το Μάιο. Αλλά βιώσαμε πέρσι, αν θυμάστε, μία πάλι πρωτοφανή, η Ευρώπη γενικότερα βίωσε μία πρωτοφανή ξηρασία, λειψιδρία. Θυμηθείτε τους ποταμούς, που τα ψάρια, που η ναυσιπλοεία που δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Σωστά, σε μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης. Ήδη αυτή την τώρα που μιλάμε, ο Πάδος, ο μεγαλύτερος ποταμός της Βόρειας Ιταλίας, από 1000 κυβικά το δευτερόλεπτο που είχε παροχή, έχει πέσει στα 300, που είναι, υποτίθεται αυτή η περίοδος που λιώνουν τα χιόνια, είναι πιο υδρολογικά έφορη, ας πούμε, γιατί υπάρχει πολύ προδοσία από τις... Ακριβώς. Η Πορτογαλία βιώνει και αυτή μία ξηρασία. Ήδη στην Ελλάδα, στην Κορινθία από την οποία κατάγομαι, ένας δήμος κηρύχθηκε με απόφαση της πολιτικής προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Είναι μια αγροτοπαραγωγική περιοχή της Βόχας, που λέμε η λεκάνη της Βόχας, που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν οι αγροτικές καλλιέργειες. Κοίταξα πριν βγω στη συνέντευξή μας, κοίταξα κάποια βροχομετρικά δεδομένα από την Κρήτη. Ναι. Και δηλαδή σε μερικά είναι απίστευτα. Δηλαδή ο Δεκέμβρης είχε 3 χιλιοστά βροχή στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, που είναι το πιο έντονο πρόβλημα, από το Ηράκλειο και ανατολικά δηλαδή. Ο Μάρτης ήταν πάλι πολύ μειωμένος. Αυτό δείχνει ότι η τροφοδοσία, όπως το είπατε και εσείς, ήταν πάρα πολύ μειωμένη. Αυτό θα έχει συνέπεια οι γεωτρήσεις να μην είναι τόσο παραγωγικές. Πιθανότατα να έχουμε και διακοπές στο κομμάτι της διαχείρισης. Αλλά, ακριβώς. Άρα τώρα μπαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο, που αυτό το φαινόμενο, αυτά τα φαινόμενα, λειψιδρία, πλημμύρες, θα εμφανίζονται έντονα. Πρέπει πλέον να είμαστε υποψιασμένοι και να έχουμε προνοήσει από πριν με έργα κατάλληλα υποδομής η πολιτεία, η περιφέρεια, η δήμη ή και σε ομάδες παραγωγών, αγροτών. Πρέπει να έχουμε λάβει πρόνοιες ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα, γιατί θα παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο μέλλον. Κάποια παραδείγματα, κύριε καθηγητά, μας λέτε για μέτρα. Δηλαδή, στο κομμάτι των υποδομών, πρωτοβουλία, δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους. Να ξεκινήσουμε από απλά μέτρα. Εγώ πάντα λέω την εξοικονόμηση. Η εξοικονόμηση στη σπατάλη νερού, είτε είναι για αγροτικό, για ίδρευση, είτε να βελτιώσουμε τα δίκτυα, να μην έχουμε σπατάλη. Σήμερα παρακολουθούσαμε μια έρευνα και παρουσιάσαν στοιχεία μια ΔΕΙΑ ότι είχε 40% απώλειες. Αυτά τα νούμερα είναι τρομερά, ας πούμε. Οι αγρότες να εξοικονομούν νερό με συστήματα κατάλληλα άρδευσης, να μην σπαταλάνε νερό, να γίνεται πιο αποτελεσματική η χρήση του νερού. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να κάνουμε και ταμιευτήρες πλέον. Να κάνουμε ταμίευση του νερού όταν όσο νερό υπάρχει το χειμώνα, από τις πηγές, από τους χυμάρους κλπ.
να το ταμιεύουμε, να το αποθηκεύουμε και να το χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιόδους που θα είναι ξηρές. Άρα χρειάζεται κατάλληλα έργα υποδομής, αποτελεσματική διαχείριση και χρήση πρέπει να στραφούμε πλέον, γιατί η Κρήτη πρέπει αυτό οπωσδήποτε να το κάνει, και ένας μεγάλος κριτικός που τον θαυμάζω, ο Ανδρέας ο Αγγελάκης, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, είναι η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λιμάτων. Δηλαδή τα λίμματα από τους βιολογικούς καθαρισμούς με μία πρόσθετη... Μπορούν να, αν δεν κάνω λάθος, να βοηθήσουν και στο πότισμα των ελαιοδέντρων, για παράδειγμα. Στο πότισμα, ακριβώς για να καταλύψουμε ανάγκες αρδευτικές. Έτσι, γιατί το πόσιμο νερό, η αλήθεια, κοιτάξτε να δείτε, οι μεγάλες καταναλώσεις είναι στη Γεωργία. Κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα, 85% της καταναλώσης είναι στην... Και ειδικά το καλοκαίρι. Εντάξει, η Κρήτη έχει και τουρισμό, έχει και ανάγκες για τουρισμό. Εντάξει, μην το αποσιωπούμε και αυτό, έχει και τουριστικές. Άρα όμως μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και να μην σπαταλάμε φρέσκο νερό, ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα επεξεργασμένα λίμματα για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Ήδη κάποιοι δήμοι το έχουν κάνει στην Κρήτη, νομίζω στα Μάλια παλιά που δούλευα, δεν ξέρω αν λειτουργούν πλέον αυτά τα συστήματα. Είχε κάνει κεντρικό δίκτυο και στη Χερσόνησο, ίσως. Είχαν κάνει κεντρικό αγωγό και αφήνανε παροχές όπου κάθε αγρότης τα πήγαινε στα ελαιόδεντρα για να ποτίσει. Οπότε, αυτό το οποίο προκύπτει ως βασικό συμπέρασμα είναι ότι το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερων συνθήκων. Θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο, κύριε καθηγητά. Χρειάζεται διαχείριση. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε του χρόνου να σώσουμε την κατάσταση σε περίπτωση που έχουμε πάλι ακραίες καταστάσεις καιρικών φαινομένων. Δηλαδή, οι πλημμύρες, μακάρι να είναι διαχειρίσιμες οι πλημμύρες, που δεν είναι διαχειρίσιμες οι πλημμύρες, καθώς έχουμε έλλειψη υποδομής. Γιατί είχαμε προβλήματα στην Κρήτη. Χάσαμε ανθρώπους στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο. Βλέπουμε λοιπόν του χρόνου πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, αν προλάβουμε να τη διαχειριστούμε. Πάντως να είμαστε πλέον, να μην είμαστε ανήξεροι, να είμαστε υποψιασμένοι ότι αυτά θα συμβαίνουν συχνά πυκνά και να προνοήσουμε να κάνουμε κατάλληλα έργα υποδομής είτε για την αντιμετώπιση της πλημμύρας είτε για την αντιμετώπιση των ξηρασιών. Μάλιστα. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.